ξεκλειριστήκαμε, αδέρφια. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μας βίντεο. Ευχαριστώ που ακούσατε το story time. Πού είσαι, γιαγιά! Πάμε! Έλα! Έσπασε το ψυγείο. Πάει και η τρόμπα νερού. Και μην ξεχνάτε, αφού σκουπάκια χορεύε. Σας χρόνια σας πολλά. Ξεκλειριστήκαμε, μωρή. Κάπου έξελος ο Χρήστος, αλλά όλα καλά. Λες, σας πέρασε για θερμόμετρο. Για με καταράστηκε. Καλημέρα, καλημέρα ρε παιδιά. Καλωσορίσατε σε ένα ανέμελο, καλοκαιρινό, δροσερό, χαλαρωτικό βλογκάκι. Μόλις μας είπε ο μπαμπάς ότι κάτι λαστιχάκι που έχει έρθει δεν είναι ακριβώς η διάμετρος που η στήλη με τα κτέλ, είναι το τελευταίο στάδιο. Είναι λίγο πιο μεγάλα, αλλά λίγο πιο μικρά. Είναι 13 Αυγούστου, όλα βασικά όλα είναι κλειστά. Είναι Σάββατο και είναι όλα κλειστά. Και δεν ξέρω, έχουμε αγωθεί πάρα πολύ. Πάνε όλα σκατά, όλα σκατά. Δε πραγματικά παιδιά, πολύ χάλια όλη η κατάσταση, καθόλου όρεξη για διακοπές, καθόλου όρεξη για να κάνω το οτιδήποτε, ούτε θάλασσα να πάω. Δεν θέλω να κάνω τίποτα αυτό. Μας έχει πάει τρένο. Εδώ δροσερές καλημέρες, σας ελπίσουμε ξημέρωσε μια έτσι καλύτερη ημέρα σήμερα. Να δούμε ότι έχουμε ένα happy end. Δεν ξέρουμε αν θα έχουμε. Είμαστε μέσα στην αγωνία και στο άγχος. Θα τα δούμε, θα τα καταφέρουμε. Περίεργο αυτό εδώ το travel vlog, αλλά προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Ίσως στον επόμενο προορισμό μας να είμαστε σε καλύτερο mood. Τι λέει τα φροστιμπάκια, πάμε να μαζέψουμε κανένα έτσι καβουράκι. Πάμε να τα καθαρίσουμε. Είχαμε παραλία εδώ πέρα στη Χρυσή Ακτή, Δροσελή Beach, όπως θέλεις πες το. Είναι η αγαπημένη μου, θα έλεγα. Γενικότερα έχουμε ξεκινήσει και ερχόμαστε 10.30, είμαστε στην παραλία. Ενώ παλιότερα μέχρι το 10.30, μία ώρα πηγαίναμε παραλία, για να βρίσκουμε να καθόμαστε και έχουμε βρει μπροστά. Πάρα πολύ ωραία. Καθίστε. Να σας δείξω πού καθόμαστε και τώρα περιμένουμε και τους υπόλοιπους. Γενικότερα μια καρδεμιά επικρατεί στο χώρο. Αλλά όλα καλά. Πήραμε τις δύο ξαπλώστρες, τις πληρώσαμε και τελικά από ό,τι φαίνεται δεν θα έρθουν. Και
ο Χρήστος θα φύγει για με το αμάξι να δούμε τι, τον άλλον έσκασε άλλο. Όλα τα στραβά του σύμπαντος σε εμάς. Ελπίζω για καλύτερες ημέρες, να είμαι ειλικρινής. Έκλαιγα μία ώρα κοντά από όλο, δεν αντέχω άλλο. Αυτό, όλα καλά. Αγάπη μου. Ξέρεις ποιο λαϊκό άσμα ταιριάζει εδώ, ε? Ποιο? Ποια με καταράστηκε. Στη ζωή μου έτσι να τύρα. Πανέτοιμη εδώ πέρα, θα βάλω και μιούλς μπες σήμερα. Λοιπόν, τα πράγματα κύλησαν καλύτερα θα έλεγα, μωράκι μου. Ναι, κύλησαν πιο ομαλά είναι η αλήθεια. Κύλησαν πιο ομαλά σήμερα, μας χαμογέλασε λίγο. Τύχη. Ορίστε. Μας χαμογέλασε λίγο η τύχη. Μας χαμογέλασε ένα λίγο η τύχη, έτσι πριν κλείσει αυτή εδώ η μέρα. Λοιπόν, παραλάβαμε το αμάξι μας πάλι πίσω. Η Φαρινόπη αναστήθηκε και χαιρόμαστε πάρα πολύ από την εντατική που βρισκόταν. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε, ναι, μπορούμε να πούμε ότι από σήμερα, ας το πούμε καλύτερα από αύριο, ξεκινάνε οι καλοκαιρινές μας διακοπές με ηρεμία. Πήραμε κάτι ζυρτέκ αέριους, ξέρεις τώρα αυτά, για τα ψυχοσωματικά που βγαίνουν τα σπυριά έξαλα από το άγχος και το στρες. Τι να κάνουμε, παιδιά. Τέλος καλό, όλα καλά, ελπίζω θα πω σε αυτό εδώ το σημείο. Λοιπόν, πάμε για φαΐ σε μια πολύ όμορφη ταβέρνα εδώ στη Γλύφα με όλη την παρέα, και με την Ελίνα, τον Νίκο, τον Παναγιώτη, ίσως έρθει και η Άρτεμις και τα λοιπά, και μετά θα πάμε κουρούτα για ποτάρες, περατζάδα, ελληνική μουσική, κοκτέιλς και ούτω καθεξής. Οπότε έπρεπε να ντυθώ αναλόγως, φιλενάδα. Έκανα έτσι ωραίο δροσερό wet look που είναι, όπως σου είπα, το νούμερο ένα μάλλον για το καλοκαίρι. Και δεν θα σου πέσουν κιόλας και θα κάνεις και θεραπεία ταυτοχρόνως. Περισσότερες πληροφορίες όμως πάνω για το μαλλί, γιατί είδες το πέτυχα και το πέτυχα πάρα πολύ, θα στα δείξω στο επόμενο travel vlog που θα έρθει, στο νησί που θα πάμε. Θα σε αφήσω όμως σε αγωνία, δεν θα σου πω σε ποια νησάρα θα πάμε. Αυτά. Λοιπόν, πάω να τελειοποιηθώ και τα λέμε από το φαΐ. Shining one.
tree. Welcome to the city. But the girls are pretty and the boys are too. If you want a lover, you will find plenty. And they do it all, but they don't say I love you. Get your sexy on, get your sexy on, get your sexy on. Welcome to the city, it's a turn on. Get it all, get it, baby, but don't say I love you. Welcome to the city. Welcome to the city. If you ain't find your thing yet, I got the address. And a nest of dreamers, place for the homeless. Oh, 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 the thrill of the danger you feel with the stranger. Έτοιμη σε άλλα νέα, το wet look άλλο level, φιλενάδα, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, και ετοιμάζω τα πράγματα, ορίστε παραλίας. Είναι παραμονή 15 Αυγουστού. Τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από τις άλλες χρονιές, όπως σας έχω πει από την αρχή. Και ξεκινάμε τις περιπέτειες, φιλενάδα, και δεν θέλω πλέον άλλες περιπέτειες. Θέλω βαρετά, ρουτινιασμένα πράγματα, θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Λοιπόν, οπότε τώρα μαζεύω και φύγουμε. I'm thinking you want me for me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. Feel like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for us. I like it all with the cherry on top. Baby, I will show you how you can catch my vibe. And right away, got so much time looping in the blurry lights. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got the system. Μετά από ένα έτσι καλό 2 ώρο ύπνο που το χρειαζόμουν ελεηνά, ετοιμάζομαι για να πάμε κάτω στην Παναγία, στο πανηγύρι, και πάμε να δείτε πώς είναι έξω, παιδιά, ονειρεμένα. Εκτός ότι ακούς μονίμως τη μελωδία, αλλά της θάλασσας, αλλά εκτός αυτού, το ήλιο βασίλειο. Σοκ. Σε αφήνω να το απολαύσεις. Πίσω έχω τα φώτα, αλλά δεν θα τα ανοίξω γιατί πάμε να είμαστε έτσι χαλαροί. Γιατί θα γίνεται πανικός, να πάμε να ανάψουμε μια λαμπαδίτσα, κεράκια και όλα αυτά. Χρόνια πολλά, όλα τα καλά, παιδιά, υγεία και αγάπη. Fuiste perdiendo entre las sombras, desvaneciendo siempre otro de. Veces más lento, demasiado rápido. Good morning! Αξία ανεκτήμητη να σηκώνεις το πρωί και να βλέπεις αυτή εδώ τη θέα. Μην εσείς δάρ ποτή,
Τσίμπησα και δύο άρτους από εχθές, από την εκκλησία που πήγαμε. Πάρα πολύ ωραία. Γενικότερα δεν έχει πολύ κόσμο στο χωριό, επικρατεί ησυχία, ταξική ασφάλεια. Έχασα αρκετές ημέρες όταν ήρθαμε με όλα αυτά που μας συνέβησαν, όπου δεν γινόταν να ανοίξω την κάμερα και να γυρνάω. Αλλά και μετά δεν είχα ούτε τα ψυχικά αποθέματα το να γυρίσω και να είμαι χαχαχαχουχου, οπότε επέλεξα να μην ανοίξω την κάμερα. Σήμερα είναι 15 Αύγουστος, χρόνια πολλά σε όλους σας. Εμένα μου φαίνεται λίγο κάπως περίεργο, περίεργη όλη η κατάσταση, διότι κάθε 15 Αύγουστο, κάθε 15 Αύγουστο όμως, είμαστε στον παππού και στη γιαγιά παραδοσιακά, με τους θείους, ξαδέρφια, τους γονείς μου. Δεν έχω ξανακάνει ποτέ χωρίς την οικογένειά μου 15 Αύγουστο και είναι πάρα πολύ περίεργο. Και εκτός το ότι θα μείνουμε και νηστικοί, άλλο και τούτο. Εντάξει, νηστική κατάλαβες, το βράδυ όμως έχουμε παρτάρα στο Παναγιώτη που θα φάμε και τα λοιπά. Πάμε παραλία σήμερα να λιώσουμε, να βγάλουμε και τα σανίδια μας και εγώ και το μωρό μου. Και λογικά θα τσιμπήσουμε και κάτι από εκεί. Αυτό που με προβληματίζει τη δεδομένη στιγμή είναι το τι μαγιό θα βάλω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε να ετοιμαστούμε και πάμε λούτρα κυλίνης. Είμαι με τα πορτοκαλιά μου, βεβαίως. Το σανιδάκι μου να πάρω και έχω πάρει και ολόσωμο μαγιό το μακριμάνικο, ώστε να μπορώ χωρίς να με καίει ο ήλιος να κάνω και το σάπ μου σαφέστατα, οπότε προσοχή με τον ήλιο, ser el último que te di, tu mano en mi mano, todo me lo sabía decir. Ήρθαμε στην παραλία των λουτρών, παιδιά, είναι φανταστικά, έχει το σωστό το κύμα που πρέπει να έχει, κοιτάξτε εδώ πέρα, τώρα πάμε να δαμάσουμε τα κύματα. Είσαι έτοιμη? Έτσι και σπάσω κανονίκη, θα πάθω εγκεφαλικό, μωρί. Αλήθεια σου μιλάω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε λίγο σαπάκι, να πλεύσουμε και θα δούμε το τι θα συμβεί. Για να δούμε, θα μάθω, δεν θα μάθω, δεν ξέρω. Περιμένω από κάτω τα στοιχήματά σας. Τι θα γίνει, θα τα καταφέρω μωρί, θα σηκωθώ. Οι κουβαλιτές ήρθαν, ώρα για μασαμπούκα αδέρφια. Ορίστε. Για μπουκαμάσα. Για μπουκαμάσα. Αγάπη μου, τι έγινε? Βασιλείου, πες κάτι για τα φροστιουμπάκια σου, πήρε ζύρο. Έλα ρε, τέλειο. Η φιλενάδα ετοιμάστηκε. Λοιπόν, εδώ αθλητική αρκετά, πάρα πολύ ωραία. Από πάνω θα βάλω το λινό, το πουκαμισάκι, συγγνώμη, για τη σκοτεινιά. Όπα. Outfit of the night. Πάμε στην παρτάρα του Παναγιώτη, 15 Αύγουστος, πάρα πολύ ωραία, και πάμε στο πάρτι. Γενέθλια, γιορτή, τα γνωρίζετε όλα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Αγάπη, υγεία, Δέσποινες, Μαρίες, Παναγιώτενες, Παναγιώτιδες, τα πάντα όλα. Να σας χαιρόμαστε. Έχω τίθει λίγο πιο έτσι σπορ και όχι όπως τις άλλες φορές, διότι θα πάμε να ψήσουμε και όλα αυτά, καταλαβαίνεις. Άρα δεν υπάρχει λόγος να μυρίσουμε μέσα στην τζίκνα φιλενάδες. Βάζω χρυστάρα αυτό, το φανταστικό το σιέλ, το λινό που έχουμε πάρει πάρα πολλές φορές που έχετε δει, και από πάνω θα βάλω και το jean jacket από Calvin Klein. Κάνει φασαρία η θάλασσα, δηλαδή ότι θα με ενοχλούσε background η θάλασσα, δεν υπάρχει. Πίσω βλέπετε τη χαοτική κατάσταση, αλλά ετοιμαζόμαστε τώρα σιγά σιγά να πακετάρω, γιατί σε δύο μέρες φεύγουμε. Αυτά, και νομίζω είμαι κομπλέ. Λοιπόν, το μόνο που μας λείπει, φιλενάδα, είναι αρχικά
να έχεις πατήσει εγγραφή, subscribe σε αυτό εδώ το κανάλι που δεν θα ήθελα να μην το έχεις ήδη πατήσει. Γλυκό μου αφροστιουμπάκι και ενδυνάμει αφροστιουμπάκι, βεβαίως, βεβαίως. Έλα και να με ακολουθήσεις και στα social, στο Instagram, TikTok και όλα αυτά, για να μην χάνεις προσφορές, εκπτωτικούς, διαγωνισμούς και άλλα πολλά. Είδες, κληρώσαμε, βασικά σε λίγες μέρες, τώρα που το βλέπεις έχουμε κληρώσει, 550 ευρώ δώρο, μην το σκέφτεσαι, έλα. Λοιπόν, τελειοποιώ το outfit και εξαφανίζομαι γιατί ο Χρήστος κάπου έξελος, φιλενάδα. Βαλά αφρού στο μαλλί, βλέπεις, έχω κάνει πολλές τσακπινιές, έχω δώσει αρκετό inspiration. Αυτό εδώ δεν θα το συνηθίσω ποτέ, μωρή, ποτέ όμως. Για καραόκε, θα γίνει πανικός. Θα κάνουμε τώρα μία στάση, θα πάμε στη γιαγιά. Της έχω πάρει από εχθές που πήγαμε στην εκκλησία. Πώς λέγεται, Άρτο, μπράβο. Να της τον πάω, αφού δεν μπορούσε λόγω COVID. Κατά δίκη, τι να κάνουμε, δεν μπορούσε. Όπου θα είναι και εκεί και ο ξαδερφός μου με την Ελίνα θα βρεθούμε και θα πάμε όλοι μαζί στο Μπαναή. Αλλά τα καταφέραμε, ήρθαμε στον παππού και στη γιαγιά. Αργήσαμε, αλλά ήρθαμε. Έλα παιδιά, αργήσαμε αλλά ήρθαμε ρε, τα καταφέραμε. Από πού πήρατε παγωτό? Α, εσείς το ανοίξατε. Α, ναι. Τρομάζω. Πού είσαι γιαγιά? Αφού θα ψήνουμε, γι' αυτό. Καλά, το μπες πάει τέλεια με το μαύρισμα. Ναι. Κοίταξε να δεις, την έχω πατήσει πολλές φορές εγώ. Εδώ. Ναι, δεν χωράγεις μετά. Εδώ, στην αυλούλα. Και η γιαγιούλα. Η κορονοφιλενάδα. Κάτσε να βάλω μάσκα, μην κολλήσω. Ποιος άλλο. Όχι, όχι. Πάμε να φάμε. Κάτσε. Πρέπει, δεν έχω γυρίσει τίποτα με όλα αυτά που μας έχουν συμβεί, ρε. Δεν έχω content. Γεια σου. Γιαγιά, πες γεια στους φίλους. Γεια, κοίταξε, έχω... τι είναι αυτό. Μπράβο, γιαγιά. Μπράβο, έχω την καλύτερη γιαγιά του κόσμου. Χρόνια πολλά, γιαγιάκα. Όχι, όχι. Πήγα και σου πήρα χθες από τέτοιο άρτο, αφού δεν μπορούσες να πας. Μου φέρω Παναγιώτης, ρε. Δεν πειράζει, ρε γιαγιά, εγώ για σένα. Ευχαριστώ και του χρόνου. Του χρόνου. Γιατί δεν θες παγωτό, παιδί μου. Γιατί θα πάμε σε γενέθλια, θα φάμε. Παγωτό, το παγωτό θες να κορδέψει. Δεν θέλω, ρε γιαγιά. Ευχαριστώ, είναι σαν άλλο. Όχι, θα πάω να πάω. Θα ξανάρθουμε πριν φύγουμε να σα πούμε ένα γεια. Εντάξει. Ο παππούς πότε θα βγει έξω. Γιατί ήθελε αυτό. Γιατί δεν θέλω, ρε γιαγιά, θα φάει ο Χρήστος. Κοίτα το παγωτή. Δεν τρώω, αγαπώ. Ωραία, θα φάμε μετά, γιαγιά. Για όχι, γιατί θα φάω. Μπράβο. Εγώ νόμιζα ήταν το θερμόμετρο αυτό για να μου πέτρεγε στο πλήρωμα. Ποιο αυτό. Το πέρασε η γιαγιά για θερμόμετρο, καλέ. Σας πέρασε για θερμόμετρο. Πάμε να χαιρετήσουμε τον παππούλη, γιατί ακόμα δεν μπορεί να βγει εκτός δωματίου και δεν του έχω πει ένα γεια, ρε φιλενάδα, στον παππού μου. Θα βάλει τον Χρήστο να δοκιμάσει κοσμήματα. Πολύ ωραία. Ναι, βραχιολάκια. Τα φιλίγια δεν ξέρω να σου κάνουν. Κάμερα σε μένα, λοιπόν. Α, παπά. Αχ, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Μας διέλυσε αυτός ο κορονοϊός. Μας έχει διαλύσει, δεν υπάρχει. Σε κληρισμό στο μεγαλείο του, με λίγα λόγια. Τέλος πάντων, πολύ κρίμα. Και οι γονείς μου, η μανούλα μου και ο μπαμπάκας μου είναι σπίτι, στην Αθήνα μόνοι τους. Ο αδερφούλης μου μόνος του με την Αθήνα. Γενικότερα, μια μοναξιά επικρατεί. Το φορτηγό με αριθμό. Ένα, δύο. Το φορτηγό με ύψινο ζητά γύρω, παρακαλώ, εμποδίζει. Ένα. Ένα. Τεστ. Μάνο, πού είσαι, αγόρι μου. Κύριε Μάνο. Θα το πάρουμε με βιντεοκλήση σε λίγο, γιατί με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Μάνος. Θα το αφαιρώσουμε προσωπικά για τη σημερινή βραδιά. Σε αυτόν και στον Δημήτρη. Παρακαλώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο θα υποδεχτούμε το ζεύγος YouTube.
θα τους ευχηθούμε να έχουν έγινε ένα θόος παρδόν και καλές απογόνες. Σε λίγο. Και πάλι μαζί σας, Παναγιώτης Μπλάτμαν. Radio FM 666.25.gr. Τα φιλιά μου, γεια σας. Και μην ξεχνάτε, αφροστικουμπάκια forever. Backstage γενεθλίων. Γιουτί! Γεια μας! The great yellow sun is reflecting on the ground. The day has begun. You spin around, you spin around. Ah, the big one. Έλα, να παίξει και στο εγάλαιο, πάμε. Εγάλαιάρα. Έλα, έλα, εγάλαιο. Αδικιά μας. Αύριο δίνεις, ρε. Μην τους ακούς. Βίντεο. Έλα να. Τίποτα ρε. Θέλω. Get rid of all your sorrows in the summer city. You'll never feel alone as long as you're with me. Get rid of all your sorrows in the summer city. There's no place on earth. Παναγιώτη, και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Σε τα στήθη σου. Κοίτα εδώ. Τα βρεσκουπάκια. Κοίτα. Εύκολα αυτή θα ανέβει. Κι από όπου πέρασες κάνεις καταστροφές. Έλα μαναράκι. Και σαν να βεις κι όλα τα κι εσύ. Πάμε μαναράκι. Κι από όπου πέρασες κάνεις καταστροφές. Κι αυτό πρέπει να φτιάξει έτσι. Today it feels like it's been forever, laughing all day. We spin around, we spin around, your hand reaches mine. Feels like I can do anything, just give me a mountain. Oh, 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 oh. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν θα το συνηθίσω ποτέ το να ξυπνάω και να είμαι πάνω στο κύμα, αλήθεια σας μιλάω. Άρε Θεία, ευχαριστώ για την εξυπηρέτηση. Πανικός, παιδιά. Μυρίζουν καβουράκια, μυρίζουν, τι να σας πω, τα βράχια.
Πω πω, εντάξει, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Το να κοιμάσαι το βράδυ και να ακούς το κύμα είναι τρομερό. Ξημέρωσε η τελευταία μέρα εδώ στο χωριό και από αύριο ξεκινάμε την κανονική, την καραμπινάτη και την τελευταία εξόρμηση καλοκαιρινή που θα κάνουμε, που θα είναι έτσι απολαυστική. Σίγουρα για να ξεκουραστούμε, αλλά θέλω να γυρίσω ένα έτσι πολύ ωραίο δυνατό μεγάλο travel vlog, οπότε ευχηθείτε μου καλό κουράγιο και καλή δύναμη. Θα πάμε στον επόμενο προορισμό για 10 μέρες, άρα θα το ζήσουμε. Σήμερα θέλω λίγο να κάτσω στην παραλία να βγάλω, ξέρετε, το πρόγραμμα, να τα συζητήσω με τον Χρήστο και θα το δούμε. Δεν σε έχω πει ακόμα που θα πάμε, θα τα δείτε. Όσοι είστε στο Instagram, ελάτε για να το ζούμε καθημερινά με πράγματα τα οποία δεν θα το δείτε εδώ στο YouTube, για να είναι δίκαιο. Άλλα βλέπουν εκεί, άλλα βλέπετε εδώ και ούτω καθεξής. Ελπίζω να ταξιδεύετε μαζί μου, να περνάτε όμορφα. Και όσοι έχετε γυρίσει πίσω στις δουλειές, καλό κουράγιο, καλή νέα σεζόν, καλό φθινόπωρο για όσους ξεκινήσατε έτσι δυναμικά και τελειώσατε με τις εξορμήσεις σας. Αχ, αυτά. Και καλό καλοκαιράκι σε όσους θα βγουν σε άδεια Σεπτέμβρη, έτσι, γιατί δεν ξεχνάμε και αυτούς, όχι. Λοιπόν, σήμερα το μεξί έχω πάρα πολλές δουλειές να κάνω, γιατί μετά θέλω να έρθω να μαζέψω όλο το σπίτι, τη βαλίτσες και τα λοιπά, γιατί αύριο φεύγει το καράβι μία η ώρα, και να καθαρίσω και το σπίτι, γιατί έρχονται και ο ξάδερφός μου με το θείο μου εδώ στο σπίτι τους. Χαμούλης. Αυτά. Και σήμερα βέβαια γεμάτη μέρα. Χθες είδατε, σκουπίδια γίναμε. Οι μισοί έχουν τελειώσει, δεν ξέρω καν αν θα έρθουν για μπάνιο. Είναι σε τέτοια κατάσταση. Σκουπίδια ρε, σκουπίδια. Είχαμε τους ναργιλέδες, είχαμε τα ποτά, είχαμε το φαΐ, το καραόκε που χωρίς αύριο η φιλενάδα σας. Καλά, το πώς τραγούδισα, το πώς τραγούδισα. Έρη να μην ήταν τα πνευματικά δικαιώματα, θα σας το βάζω όλο, ρε, σόλο, να το ακούσετε. Συγχύστηκε μέχρι και η θάλασσα. Έβγαλε το κυματάκι. Αυτό. Εν τω μεταξύ, να σας πω ευχάριστο το ότι εχθές καβάλισα κύμα. Το καβάλισα, το ευχαριστήθηκα, με πήγε, το πήγα, χωρίς κουπί, χωρίς τίποτα. Τελικά με προσπάθεια, επιμονή, τα καταφέρνεις, παιδιά, όλα. Όλα θέλουν το χρόνο τους, φιλενάδα, όλα. Σίγουρα. I know that you're trying to fix me, but I don't wanna be like you. If you wanna take it back to the 50s, maybe I'm a good guy for you. You're dying to work, but work until you die, you know that's true. Have you... Μέχρι και εδώ θα κάνει κάτι, φιλενάδα, μέχρι και εδώ. Θα την τρελή. Πάω, φέρνω ένα άντρα έχω, τι να κάνω, να μην του κάνω τα χατήρια, θα του τα κάνω. Αχ, Παναγία μου. Dying not to work, but work until you die, you know that's true. Have you thought it through? Cause you love to tell me what to do. Say no, I'm not like you, I don't think that you get it. You should go, go and get out, I'll make you regret it. 8:15, ορίστε, αυτά έβαλα. Α, κάτσε να με δω καλέ, παιδιά, δεν υπάρχει καθρέφτης και δεν μπορώ να υπολογίσω ακριβώς το τι φοράω. Ο Κρίντς πεθαίνεις. Τώρα και ο Χριστάκος μου έκανε το μπάνιο του. Λοιπόν, έχουμε κλείσει να πάμε για φαγάκι με τα ξαδέρφια μου. Τι αγάπη μου. Με τον Νίκο και με την Ελίνα. Είναι η τελευταία μας μέρα σήμερα στο χωριό, οπότε πάμε έτσι να φάμε κάτι έτσι ωραίο. Και μετά θα πάμε στο καφενείο με όλη την παρέα να χαιρετηθούμε, να πιούμε τα ταουζάκια μας, τα τσιπουράκια μας τα τελευταία. Και μωρή φιλενάδα, ξεκινάνε οι διακοπές οι σωστές, που ελπίζω να ξεκουραστώ, μα την Παναγία, και ελπίζω να μας πάνε όλα καλά. Θα ανάψω μια λαμπάδα του Αγίου Διονυσίου. Ίσα με τον μπόι μου, ρε φιλενάδα, ίσα με τον μπόι μου. Λοιπόν,
αυτά, σε αυτό το mood είμαι. Προσπαθώ να απολαύσω όσο γίνεται αυτή εδώ τη θαλασσάρα. Αχ, τι να πω, τελείωσε. Καλέ, πώς περνάει ο καιρός. Πώς περνάει ο καιρός, πες μου. Ελπίζω έτσι να σου κράτησα μια όμορφη συντροφιά. Είχε τα κακά του, είχε και τα καλά του. Τι να κάνουμε. Σας εξιστόρισα όλα αυτά που περάσαμε, κάποια βασικά από αυτά που περάσαμε, αλλά δεν μπορούσα να σας τα πω. Για να έχετε μια έτσι εικόνα το τι ζούμε, το τι περνάμε, το τι δεν είναι όλα ρόδινα. Σας λέω την αλήθεια, το τι συμβαίνει στις δικές μας διακοπές. Στις δικές σας μπορεί να συνέβει κάτι άλλο. Αντίστοιχα όμως, για να καταλαβαίνετε λίγο και την ψυχολογία, εμένα που βλογκάρω, ώστε να υπάρχει το connection μεταξύ μας, κατάλαβα. Πάω να αποτελειώσω λίγες βαλίτσες ακόμα, γιατί μετά, αύριο, πριν φύγουμε, να πάμε στο καράβι, θέλω να σκουπίσω, να σφουγγαρίσω, έχουμε γεμίσει το ψυγείο με γλυκά, για το θείο μου και τον ξάδερφό μου, αυτά. Τα έχω κάνει όλα, οι δουλίτσες μου μείναν αύριο το πρωί, πριν φύγουμε για το καράβι. Και ο ανεμιστήρας πίσω που τελικά δεν τον ανοίξαμε ποτέ. Θυμάστε το τελευταίο το vlog με το σούπερ μάρκετ, το τέλειο που γελάσατε. Το αφήνω εδώ πέρα πάνω αν δεν το έχετε δει. Ας το δείτε να ψυχαγωγηθείτε γιατί θα αργήσει το νέο, διότι έχουμε travel vlogs μπροστά μας, να είμαστε καλά. Λοιπόν, βλέπετε, κλειστός έμεινε παιδιά, δεν ανοίχτηκε. Υπήρχαν ήδη δύο ανεμιστήρες και τελικά έκανε αρκετή ψύχρα παιδιά. Δεν το περιμέναμε. Έκανε καλά τρομερή υγρασία. Τα κόκαλα το νιώθες, αλλά ναι, δεν χρειαζόντουσαν. Ευτυχώς είχα πάρει και κουβερλί. Προνόησα η φίλη σας. Πάμε για μια σαμπούκα τώρα. Don't be a stranger in the night. Take a chance for some romance. Don't cover your eyes. Willow trees know you better than anyone else. It's time you let your guard down for someone like me. I'd say I'm settled and pretty calm. I don't storm in the storm. Not me, then someone like me that knows what to do and how to take care of you. But most of all, that deserves you. Καλημέρα, καλημέρα, ρε παιδιά. Άδοξα ξεκινάει το ταξίδι μας στο χωριό, εδώ στο Βαρθολομιό Ηλίας, στο χωριό μου. Πολύ άδοξο ξεκίνησε. Δεν ξέρω τι να σας πρωτοπώ, τι συνέβη τις προηγούμενες 2-3 ημέρες και δεν άνοιξα για κανένα λόγο την κάμερα γιατί δεν ήμουν ούτε σε mood, αλλά συνέβησαν όλα μπαμ 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 μόλις φτάσαμε. Γενικότερα το 2022 δεν με θέλει και πολύ να ξέρετε. Προσπαθώ, αλλά καλό είναι όταν βλέπεις ότι κάτι δεν θα σε πάει, μην του πηγαίνεις κόντρα, όχι ρε, άστο εκεί, άστο, κάντε ότι δεν το δες και προχώρα. Παλάκια, λοιπόν, έκατσα να σας τα πω έτσι εν ολίγης, για να μπείτε λίγο στο κλίμα και να καταλάβετε σε τι mood βρίσκομαι. Είμαστε αυτή τη στιγμή στη Γλύφα, στο σπίτι της θείας μου της Άννας και του θείου μου του Αντρέα, που μας έχουν παραχωρήσει, ευτυχώς, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφορετικά, αυτό το vlog δεν θα ξεκίναγε ποτέ, ήταν τελείως άδοξο. Βεβαίως, γιατί θα γυρνάγαμε Αθήνα απευθείας. Πω τσάκα τσάκα και όποιος το πιάσει, το πιάσε. Υπάρχει λόγος που λέω ξεκληριστήκαμε, γιατί ξεκληριστήκαμε, αδέρφια μου. Πριν 5 μέρες ήρθαν στο χωριό πρώτα από εμάς οι γονείς μου, για να κάτσουμε τον μπαμπού και τη γιαγιά, να τους βοηθήσουν και όλα τα σχετικά και να περάσουμε όλοι μαζί anyway το 15 Αύγουστο. Όλα ωραία, όλα καλά. Έρχονται και μετά από 2-3 ημέρες, η μαμά δεν ήταν πολύ καλά. Μη στα πολύ λόγω, κορώνα. Κολλάει η κορώνα που δεν ξέρουμε πώς, που η μάνα μου είναι ο πιο άνθρωπος το ότι είναι όλη ώρα με αντισηπτικά με το ένα με το άλλο. Ίσως γι' αυτό όταν πολύ προσέχεις, σου έρχονται κιόλας, δεν ξέρω.
Αυτό όμως δεν είναι τόσο το θέμα. Το θέμα είναι το ότι ο παππούς και η γιαγιά δεν είναι και μικρά παιδιά. Γιαγιά, συγγνώμη, αλλά φοβήθηκε προφανώς μην κολλήσουν. Μη στα πολύ λόγω, τσάκα τσάκα ετοιμάζουν τα πράγματα. Τέλος ο 15 Αύγουστος, γυρνάνε πίσω Αθήνα. Ξεκινάμε εμείς, όλα καλά. Παππούς, γιαγιά ήταν αρνητικά τα τεστ, δόξαση. Και ξεκινάει το δικό μας το ταξίδι. Ήδη είχαμε μια πικρία το ότι πρώτη φορά δεν θα κάνω με τους γονείς μου 15 Αύγουστο και δεν θα το κάνουμε έτσι οικογενειακά. Και ήταν κάπως, γιατί όταν έχεις μάθει όλη σου τη ζωή κάθε 15 Αύγουστο να υπάρχει μια συγκεκριμένη, αγαπημένη, λατρεμένη ρουτίνα, προφανώς όταν φεύγεις από αυτήν, ξενερώνεις με λίγα λόγια. Ας συνεχίσουμε. Να, με το πανέμορφο ταξίδι μας με τον Χριστάκο, μας συνέβησαν διάφορα έτσι ψηλό πράγματα στον δρόμο, αλλά δεν θα σταθώ εκεί. Συνεχίζω, μόλις κατεβαίνουμε στο σπίτι της γιαγιάς και του παππού και φτάνουμε, μετά από ένα δύσκολο 4,5 ώρες ταξίδι μέσα στην κίνηση, μπαίνω μέσα να χαιρετήσω και πάω εκεί πέρα που πήγαινα. Μου λέει η γιαγιά, ο παππούς είναι θετικός. Υποτίθεται, να σου πω κιόλας, ότι θα μέναμε στη γιαγιά και στον παππού. Δεν κλείσαμε για πρώτη φορά, γιατί μετά έχουμε κλείσει, θέλαμε να ξαναπάμε διακοπές, οπότε βγαίναμε εκτός budget με λίγα λόγια, άρα θεωρήσαμε ότι να χαλάσουμε κάπου αλλού τα χρήματα. Συνεχίζω. Θα μέναμε οπότε στη γιαγιά και στον παππού. Εκείνη τη στιγμή μαθαίνουμε ότι εκείνη τη στιγμή μας λέει για ότι ο παππούς έχει κορώνα. Αρχικά συγχυζόμαστε και φοβόμαστε μην πάθει τίποτα ο παππούς, γιατί έχει διάφορα θεματάκια, είναι ξάπλα στο κρεβάτι, είναι και 89 χρονών άνθρωπος. Και λες, άσε μη, η μαμά τρελαμένη, λέει πάει κόλλησα τους γονείς μου, τι θα συμβεί. Η γιαγιά σίγουρα είχε κορονοϊό, μου λέγε όχι καλά είμαι, 10 έχω, αλλά κατά τα άλλα καλά, δεν έχω πυρετό. Τη λέω, έλεγε ρε γιαγιά, τα 10 δεν είναι πυρετός, από πότε? Δεν τους πλησίασα, δεν τους φίλησα, δεν τους τίποτα. Πήγαινα εκεί για να πάρω απλά, να τους πάω τα βασικά σε τροφές ή στο οτιδήποτε χρειαζόντουσαν. Anyway, και εκεί που τα λέγαμε εξ αποστάσεως με τη γιαγιά και με μάσκες, γυρνάω πίσω και ο Χρήστος προβληματισμένος πάνω από τη Φαρινόπη, κάτι έσταζε κάτω από το αμάξι μας. Το πολύ γλυκό αγαπημένο αμάξι μας σε όλο τον κόσμο, σε όλο εδώ τον κόσμο του YouTube, τη Φαρινόπη μας. Έσπασε το ψυγείο, πάει εκεί η τρόμπα νερού, πάνε και κάτι άλλο που δεν καταλάβαινα φιλενάδα. Και εκείνη τη στιγμή ήμασταν φορτωμένοι, θα φεύγαμε, θα πηγαίναμε να μείνουμε στη Γλύφα για να έρθουμε εδώ πέρα σπίτι, δεν γινόταν να μείνουμε. Οπότε η άλλη εναλλακτική, δόξα τω Θεώ, που μας είχε πει έτσι κι αλλιώς η θεία να ερχόμαστε στη Γλύφα, υπήρχε. Το θέμα είναι ότι δεν υπήρχε κανένας άνθρωπος και έπρεπε. Το αμάξι ήταν τίγκα φορτωμένο, είχε τα σάπ, είχε τις βαλίτσες, είχε τις ξαπλώστρες, τα πάντα. Και αρχίσαμε να δούμε το τι θα κάνουμε. Παίρνουμε μπαμπά, παίρνουμε τον γερανό, εννοώ την ασφάλεια που έχουμε. Η ασφάλεια μας είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι και δεν είναι το θέμα ότι θα φύγει αύριο, αν έρθουν να το πάρουν θα πάει αύριο στην Αθήνα. Μας κάλυπτε ένα ποσό σε ταξί ώστε να γυρίσει ο Χρήστος πίσω Αθήνα εκείνη τη στιγμή και να πάρει το άλλο αμάξι του μπαμπά για να έρθει και όταν μετά το 15 Αύγουστο τελειώσει μπορεί η οδική ασφάλεια να έρθει να πάρει το αμάξι και σκάσει δρομολόγιο να το πάει πίσω στην Αθήνα. Καταλαβαίνεις λίγο, εμείς απορρίσαμε λίγο γιατί πληρώνουμε οδική ασφάλεια και γενικότερα την ασφάλεια από τη στιγμή που σου λέει το ότι βασικά από τη στιγμή είναι ασφάλεια για εκείνη την ώρα δεν είναι, δεν πάει να είναι Χριστούγεννα, δεν πάει να είναι 15 Αύγουστος που δεν ήταν, ήταν 12 Αυγούστου, ούτε 11 Αυγούστου και σου λέει το ότι επειδή δεν υπάρχει δρομολόγιο, λυπούμαστε. Μπορούμε να έρθουμε να το πάρουμε, αλλά θα μείνει στην αποθήκη, δεν ξέρω εγώ πού, στον γκαράζ τους, μέχρι 16 Αυγούστου, γιατί δεν έχουν κάτι έκτακτο, εκτός αν σκάσει κάτι άλλο. Τέλος πάντων, συγχυσμένοι εμείς, γιατί το αμάξι το είχαμε ελέγξει, οπότε τι συνέβη. Τα λάδια είχαν πάει στο ψυγείο, το ψυγείο αντί να έχει λευκό το νεράκι ήταν μαύρο, απλά εμφανίζεται ένας άνθρωπος από το πουθενά. Σταματάει με τη μηχανή, παιδιά, και ο Χρήστος δεν του δίνει σημασία, ήταν έξω. Βολεύσε εκείνη τη στιγμή, είδε κάτι συνέβη, είδε ένα μπουμπούλα και λέει έλα να δω τι έγινε, αυτοί οι Αθηναίοι που ήρθανε, τι συνέβη τέλος πάντων, οπότε δεν δίνει σημασία. Εγώ με έπιασαν προφανώς τα κλάματα, γιατί όλα αυτά που μας συνέβησαν και γενικότερα μας τυπάνε, ήρθα και μπούκωσα, δεν άντεχα. Ο Χρήστος έβγαλε σε όλο το κορμί καντήλες, είμαστε με αέριους, γιατί τώρα που στα λέω είναι τελευταίες μέρες, θα το δεις λίγο ανάκατα το βίντεο.
Ήταν με αέριους γιατί έβγαλε κνίδωση όπως εγώ όταν είχα αγχωθεί το αφήνω εδώ πέρα, όσοι δεν ξέρετε. Μη σας τα πω λίγο, ήρθε αυτός ο άνθρωπος, μετά από πολλή ώρη συζήτηση ήταν μηχανικός αυτοκινήτων, τον εμπιστευτήκαμε ευτυχώς, υπήρχε μια έτσι 2-3 μέρες πάρα πολύ δύσκολες, δεν υπήρχαν ανταλλακτικά, όλα υπολειτουργούσαν, παύλα δεν λειτουργούσαν και ειδικά σε χωριό. Έπρεπε να βρούμε τα ανταλλακτικά, όπου στην Πάτρα ήταν πανάκριβα τα ανταλλακτικά και προφανώς σε χτύπαγαν. Έψαχνε ο πατέρας μου στην Αθήνα τα ανταλλακτικά. Μας έστελνε τα ανταλλακτικά με κτέλ Αθήνα Γαστούν. Πρώτα τα πρώτα, μετά πάλι κάτι έλειπε, σπάσαν κάτι λαστιχάκια, ξανά τα δεύτερα, τα λαστιχάκια δεν είχαν σωστή διάμετρος και ξανά μανά και μετά από 3 μέρες τα φτιάχνουμε και όλα καλά, μωρή φιλενάδα. Τέλος καλό, όλα καλά. Τι έγινε, μια κνίδωση δημιουργήθηκε, εγώ έκλαιγα σαν την τρελή, γενικότερα μια ταλέπα έχουμε ζήσει. Τον λόγο και για άλλους πολλούς λόγους δεν βλόγκαρα τις πρώτες 2-3 μέρες. Μας συνέβησαν όλα τις μοίρες τα κακά, όπως σας είπα και στο Instagram. Μετά κατεβαίνω να κάνω κάτι πλάνα κάτω εδώ πέρα, φανταστικά στη θάλασσα που βλέπετε. Πάω να ανέβω τις σκάλες, πέφτω, ανοίγουν εδώ τα χεράκια μου, δεν ξέρω αν βλέπετε. Είναι παντού τσουκου 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 κόκκινα, είχα σκιστεί, βγαίναν αίματα, αλλά έπεσα με τόση δύναμη που φίλε, μιλάμε, έκλαιγα από τον πόνο. Και πώς δεν έσπασα για κανένα δόντι. Γενικότερα δεν μας θέλει και πολύ. Ας ελπίσουμε ότι θα έρθουν καλύτερες ημέρες. Ευχαριστώ που ακούσατε το story time μου. Πατήστε μια εγγραφή. Πατήστε την.